Σε αυτό το βίντεο θα δούμε όλα τα αγιογραφικά χωρία που σχετίζονται με τον γάμο, την οικογένεια και την ηθική διάσταση της σαρκικής ειδονής, όπως αυτά διατυπώνονται μέσα από την Αγία Γραφή. Κανόνες για την ηθική ζωή των ανθρώπων σε όλες τις πτυχές της ζωής τους, μέσα από την Έξοδο, το Δευτερονόμιον και το Λευιτικόν. Από τις 10 εντολές. Να τιμάς τον πατέρα σου και τη μητέρα σου για να ζήσεις πολλά χρόνια στη χώρα που εγώ, ο Κύριος, ο Θεός σου, θα σου δώσω. Μην μοιχεύσεις. Μην επιθυμήσεις τίποτε από ό,τι ανήκει στο συνάνθρωπό σου. Ούτε το σπίτι του, ούτε τη γυναίκα του, ούτε τον δούλο του, ούτε τη δούλη του, ούτε το βόδι του, ούτε το υποζύγιό του. Από το Δευτερονόμιον. Αν κάποιος πιαστεί να πλαγιάζει με παντρεμένη γυναίκα, τότε θα θανατωθούν και οι δυο. Έτσι θα εξαλείψετε το κακό μέσα από το λαό του Ισραήλ. Αν ένας άντρας συναντήσει στην πόλη μια νέα παρθένα αραβωνιασμένη και πλαγιάσει μαζί της, τότε θα τους βγάλουν και τους δύο στην πύλη της πόλης εκείνης και θα τους θανατώσουν με λιθοβολισμό. Τη νέα, επειδή δεν φώναξε για βοήθεια, αν και βρισκόταν στην πόλη, και τον άντρα, επειδή ταπείνωσε τη γυναίκα του συνανθρώπου του. Έτσι θα εξαλείψετε το κακό απ' ανάμεσά σας. Αν όμως ο άντρας συναντήσει την αραβωνιασμένη παρθένα έξω στα χωράφια και τη βιάσει, τότε θα θανατωθεί μόνον ο άντρας. Στη νέα δεν θα κάνετε τίποτε. Η νέα δεν διέπραξε αμαρτία που να τιμωρείται με θάνατο. Αν ένας άντρας συναντήσει μια νέα που δεν είναι αραβωνιασμένη και τη βιάσει και τους ανακαλύψουν, τότε ο άντρας που βίασε την κοπέλα θα δώσει στον πατέρα της 50 ασημένιους σύκλους και θα την πάρει γυναίκα του, επειδή την ταπείνωσε και σ' όλη του τη ζωή δεν θα μπορεί να τη χωρίσει. Από το Λεβιτικόν. Ο Κύριος έδωσε στο Μωυσή και στον Ααρών τις ακόλουθες οδηγίες για τους Ισραηλίτες. Αν ένας άντρας έχει οποιαδήποτε ρεύση από το σώμα του, η ρεύση αυτή τον καθιστά ακάθαρτο. Είτε διαρκεί η ρεύση από το γεννητικό του όργανο, είτε έχει σταματήσει και δεν τρέχει, αυτός είναι ακάθαρτος. Το κρεβάτι όπου θα κοιμηθεί αυτός ο άνθρωπος θα είναι ακάθαρτο. Όποιος αγγίξει το κρεβάτι του ή καθίσει εκεί που αυτός καθόταν ή αγγίξει το σώμα του, θα πρέπει να πλύνει τα ρούχα του, να λουστεί με νερό και θα είναι ακάθαρτος ως το βράδυ. Αν ο άνθρωπος που έχει τη ρεύση φτύσει πάνω σε έναν καθαρό, αυτός πρέπει να πλύνει τα ρούχα του, να λουστεί με νερό και θα είναι ακάθαρτος ως το βράδυ. Κάθε σαμάρι που πάνω του θα καθίσει εκείνος που έχει τη ρεύση θα είναι ακάθαρτο. Καθένας που θα αγγίξει οτιδήποτε είχε βρεθεί κάτω από αυτόν θα είναι ακάθαρτος ως το βράδυ. Και όποιος το μεταφέρει θα πλύνει τα ρούχα του, θα λουστεί με νερό και θα είναι ακάθαρτος ως το βράδυ. Όποιον αγγίξει αυτός που έχει τη ρεύση, χωρίς να έχει πλύνει προηγουμένως τα χέρια του με νερό, αυτός πρέπει να πλύνει τα ρούχα του, να λουστεί με νερό και θα είναι ακάθαρτος ως το βράδυ. Κάθε πύλινο δοχείο που θα αγγίξει εκείνος που έχει τη ρεύση πρέπει να κομματιστεί και κάθε ξύλινο δοχείο πρέπει να πλυθεί με νερό. Όταν εκείνος που έχει οποιαδήποτε ρεύση καθαριστεί από αυτήν, θα υπολογίσει 7 μέρες για τον καθαρισμό του. Μετά θα πλύνει τα ρούχα του, θα λούσει το σώμα του με νερό πηγής και θα είναι καθαρός. Την 8η μέρα θα πάρει 2 τριγώνια ή 2 πιτσούνια, θα έρθει ενώπιον του Κυρίου στην είσοδο της σκηνής του μαρτυρίου και θα τα δώσει στον ιερέα. Ο ιερέας θα προσφέρει το ένα από αυτά θυσία εξηλαίωσης και το άλλο θυσία ολοκαυτώματος και θα κάνει γι' αυτόν ενώπιον του Κυρίου την τελετουργία της εξηλαίωσης από τη ρεύση του. Όταν ένας άντρας πάθει εξπερμάτωση, πρέπει να λούσει με νερό όλο του το σώμα και θα είναι ακάθαρτος ως το βράδυ. Κάθε ρούχο και κάθε δερμάτινο αντικείμενο που πάνω του θα πέσει σπέρμα πρέπει να πλυθεί με νερό και θα είναι ακάθαρτο ως το βράδυ. Αν ένας άντρας πλαγιάσει με γυναίκα και πάθει εξπερμάτωση, πρέπει να λουστούν και οι δυο με νερό και θα είναι ακάθαρτοι ως το βράδυ. «Έτσι θα προφυλάξετε τους Ισραηλίτες από τις ακαθαρσίες τους», είπε ο Κύριος στο Μωυσή και στον Ααρών, «για να μην πεθάνουν εξαιτίας τους, βεβηλώνοντας τη σκηνή μου που είναι ανάμεσά τους». Από το Λεβιτικόν. Κανένας σας δεν πρέπει να πλησιάζει τον εξαίματο συγγενή του για να συνευρεθεί μαζί του. Δεν θα συνευρεθείς με τη μητέρα σου, προσβάλλοντας έτσι την τιμή του πατέρα σου. Είναι μάνα σου και δεν επιτρέπεται να πλαγιάσεις μαζί της. Ούτε με άλλη γυναίκα του πατέρα σου επιτρέπεται να συνευρεθείς. Ατιμάζεις έτσι τον πατέρα σου. Δεν θα συνευρεθείς με αδερφή σου, θυγατέρα του πατέρα σου ή της μητέρας σου, είτε είναι ετεροθαλής είτε όχι. Δεν επιτρέπεται να πλαγιάσεις μαζί τους. Δεν επιτρέπεται να πλαγιάσεις με θυγατέρα του γιού σου ή της κόρης σου, γιατί έτσι ατιμάζεις τον εαυτό σου. Δεν επιτρέπεται να πλαγιάσεις με θυγατέρα μιας γυναίκας του πατέρα σου, αφού κι αυτή γεννήθηκε από τον πατέρα σου. Δεν επιτρέπεται να πλαγιάσεις με αδερφή του πατέρα σου ή αδερφή της μητέρας σου, γιατί είναι συγγενής εξ αίματος του πατέρα σου και της μητέρας σου. Δεν επιτρέπεται να ατιμάσεις τον αδερφό του πατέρα σου. Δεν θα πλαγιάσεις λοιπόν με τη γυναίκα του, γιατί είναι θεία σου. Δεν επιτρέπεται να πλαγιάσεις με την ύφη σου, γιατί είναι γυναίκα του γιού σου. Δεν επιτρέπεται να συνευρεθείς με γυναίκα του αδερφού σου, γιατί έτσι ατιμάζεις τον αδερφό σου. Δεν επιτρέπεται να πλαγιάσεις με μια γυναίκα και με την κόρη της, ούτε με την εγγονή της από το γιο της ή την κόρη της, γιατί είναι συγγενής της εξ αίματος. Θα ήταν πράξη ανήθικη. Δεν επιτρέπεται να πάρεις, εκτός από τη γυναίκα σου, την αδερφή της για παλακίδα και να πλαγιάσεις μαζί της όσο η γυναίκα σου ζει. Δεν επιτρέπεται να πλησιάσεις γυναίκα που βρίσκεται στην έμεινο ρίση της και να πλαγιάσεις μαζί της. Δεν πρέπει να πλαγιάσεις με τη γυναίκα ενός άλλου, γιατί έτσι θα γίνεις ακάθαρτος. Δεν πρέπει να πλαγιάσεις με άντρα όπως πλαγιάζεις με γυναίκα, είναι ευδελιρό. Δεν επιτρέπεται να συνευρεθείς με κανένα ζώο, γιατί έτσι θα καταστείς ακάθαρτος. Ούτε η γυναίκα πρέπει να πλησιάζει ζώο για να συνευρεθεί μαζί του, είναι αισχρό. Δεν πρέπει να μολύνεστε με καμιά από αυτές τις πράξεις. Με τέτοιες πράξεις μολύνθηκαν τα έθνη, αυτά που εγώ τα διώχνω από μπροστά σας. Με αυτές τις πράξεις μολύνθηκε η χώρα, γι' αυτό θα την τιμωρήσω για την ανομία της και θα ξεράσει τους κατοίκους της. Αυτοί που κατοικούσαν στη χώρα πριν από εσάς, τη μόλυναν με όλες αυτές τις βδελιρές πράξεις. Αλλά εσείς δεν πρέπει να κάνετε τα ίδια. Εσείς να τηρήσετε τους νόμους μου και τις εντολές μου, τόσο οι Ισραηλίτες όσο και οι ξένοι που ζουν μαζί σας. Έτσι δεν θα σας ξεράσει η χώρα όπως ξέρασε τα έθνη που ήταν εκεί πριν από εσάς, αφού δεν θα τη μολύνετε. Όσοι διαπράττουν οποιαδήποτε από αυτές τις βδελιρές πράξεις, όποιοι κι αν είναι αυτοί, θα αποκόπτονται από το λαό τους. Να τηρείτε λοιπόν τις εντολές μου και να μην μολύνεστε με καμιά βδελιρή πράξη από αυτές που συνήθιζαν οι προηγούμενοι σας. Εγώ, ο Κύριος, είμαι ο Θεός σας. Αποσπάσματα από την Καινή Διαθήκη. Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον. Ακούσατε επίσης πως δόθηκε στους προγόνους μας η εντολή «μη μοιχεύσεις». Εγώ όμως σας λέω πως όποιος βλέπει μια γυναίκα με πονηρή επιθυμία έχει κιόλας διαπράξει μέσα του μοιχεία με αυτήν. Κι αν κάτι τόσο σπουδαίο σαν το δεξί σου μάτι σε σκανδαλίζει, βγάλ' το και πέταξέ το. Γιατί σε συμφέρει να χάσεις ένα μέλος σου παρά να ρηχτεί όλο το σώμα σου στην κόλαση. Κι αν κάτι τόσο σπουδαίο σαν το δεξί σου χέρι σε σκανδαλίζει, κόψε το και πέταξέ το. Γιατί σε συμφέρει να χάσεις ένα μέλος σου παρά να ρηχτεί όλο το σώμα σου στην κόλαση. Δεν διαβάσατε πως ο Δημιουργός από την αρχή τους έκανε άντρα και γυναίκα και είπε «Γι' αυτό θα εγκαταλείψει ο άντρας τον πατέρα του και τη μητέρα του και θα ενωθεί με τη γυναίκα του και θα γίνουν οι δύο ένας άνθρωπος». Συνεπώς δεν είναι πια δύο αλλά ένας άνθρωπος. Ότι λοιπόν συνένωσε ο Θεός δεν πρέπει να το χωρίζει ο άνθρωπος. Του λένε τότε οι μαθητές του, αν τέτοια είναι η σχέση του άντρα με τη γυναίκα, καλύτερα να μην παντρευτεί κανείς. Και αυτός τους είπε, αυτό δεν το μπορούν όλοι, αλλά μόνο εκείνοι που τους το έδωσε ο Θεός. Υπάρχουν ευνούχοι που γεννήθηκαν έτσι από τη μητέρα τους. Υπάρχουν ευνούχοι που τους ευνούχησαν οι άνθρωποι. Και υπάρχουν ευνούχοι που μόνοι τους ευνουχίστηκαν για χάρη της βασιλείας των ουρανών. Όποιος μπορεί να βαδίζει αυτόν τον δρόμο, ας τον βαδίσει. Κατά Μάρκον Ευαγγέλιον. Ότι βγαίνει μέσα από τον άνθρωπο, εκείνο τον κάνει ακάθαρτο. Γιατί μέσα από την καρδιά των ανθρώπων πηγάζουν οι κακές σκέψεις, μοιχείες, πορνίες, φόνοι, κλοπές, πλεονεξίες, πονηρίες, δόλος, ακολασία, φθόνος, βλασφημία, αλαζονία, αφροσύνη. Όλα αυτά τα κακά πηγάζουν μέσα από τον άνθρωπο και τον κάνουν ακάθαρτο. Προς Ρωμαίους, επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Γι' αυτό τους παρέδωσε ο Θεός τις βρωμερές επιθυμίες τους και τους άφησε να ατιμάζουν μόνοι τους τα σώματά τους. Στη θέση της αλήθειας του Θεού έβαλαν το ψέμα και σεβάστηκαν και λάτρεψαν την κτήση αντί για τον κτίστη. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν τους παρέδωσε ο Θεός σε επέσχυντα πάθη. Οι γυναίκες αντικατέστησαν τις φυσικές σχέσεις με αφύσικες, το ίδιο και οι άντρες. Άφησαν τη φυσική σχέση με τη γυναίκα και φλογίστηκαν με σφοδρό πάθος ο ένας για τον άλλο, διαπράττοντας ασχήμιες αρσενικοί με αρσενικούς και πληρώνοντας έτσι με το ίδιο τους το σώμα, το τίμημα που τέριαζε στην πλάνη τους. Και αφού το θεώρησαν περιττό να γνωρίσουν τον Θεό ενσυνείδητα, τους παρέδωσε ο Θεός τιμωρία τους και έτσι κάνουν ανάρμοστα πράγματα. Είναι γεμάτοι από κάθε λογής, αδικία, πορνεία, πονηρία, πλεονεξία, κακία. Είναι γεμάτοι φθόνο, φόνο, φιλονικία, απάτη και κακοήθεια. Και ενώ γνωρίζουν καλά την θεϊκή προειδοποίηση πως όσοι συμπεριφέρονται έτσι είναι καταδικασμένοι σε αιώνιο θάνατο, όχι μόνο κάνουν όλα όσα αναφέραμε, αλλά και επιδοκιμάζουν όσους βλέπουν να συμπεριφέρονται έτσι. Σας παρακαλώ λοιπόν, αδελφοί, με τα ελέη του Θεού, να παραστήσετε τα σώματά σας ζωντανή θυσία, άγια και ευάρεστη στο Θεό, που είναι η λογική σας λατρεία. Μην προσαρμόζεστε στην οτροπία αυτού του κόσμου, αλλά να μεταμορφώνεστε συνεχώς προς το καλό, αποκτώντας το νέο φρόνημα του πιστού. Έτσι θα μπορείτε να διακρίνετε ποιο είναι το θέλημα του Θεού, το καλό και αρεστό στο Θεό και τέλειο. Πρώτη προς Κορινθίους επιστολή. Δεν γνωρίζετε ότι είστε ναός του Θεού και το πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα σας? Εάν κάποιος καταστρέψει τον ναό του Θεού, ο Θεός θα τον καταστρέψει, διότι ο ναός του Θεού είναι Άγιος και αυτός είστε εσείς. Μην έχετε αυταπάτες. Στη Βασιλεία του Θεού δεν θα έχουν θέση ούτε πόρνοι, ούτε ειδωλολάτρες, ούτε μοιχοί, ούτε θηλυπρεπείς, ούτε αρσενοκίτες, ούτε πλεονέκτες, ούτε κλέφτες, ούτε μέθηση, ούτε υβριστές, ούτε άρπαγες. Και τέτοιοι ήσασταν κάποτε μερικοί, αλλά με τη δύναμη του Κυρίου μας Ιησού και με την ενέργεια του Πνεύματος του Θεού καθαριστήκατε από την αμαρτία, γίνατε λαός του Θεού και σωθήκατε από την επερχόμενη οργή του Θεού. Δεν ξέρετε ότι τα σώματά σας είναι μέλη του σώματος του Χριστού? Μπορώ λοιπόν να πάρω κάτι που είναι μέλος του σώματος του Χριστού και να το κάνω μέλος του σώματος μίας πόρνης? Ποτέ τέτοιο πράγμα. Ή μήπως δεν ξέρετε ότι αυτός που ενώνεται με μία πόρνη γίνεται ένα σώμα μαζί της, διότι, καθώς λέει η Γραφή, οι δύο θα γίνουν ένα σώμα. Όποιος όμως ενώνεται με τον Κύριο γίνεται ένα πνεύμα μαζί του. Μακριά λοιπόν από την πορνεία. Κάθε άλλο αμάρτημα που μπορεί να διαπράξει κανείς βρίσκεται έξω από το σώμα του. Αυτός όμως που πορνεύει βεβηλώνει το ίδιο του το σώμα. Ή μήπως δεν ξέρετε ότι το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος που σας το χάρισε ο Θεός και βρίσκεται μέσα σας? Δεν ανήκετε στον εαυτό σας. Σας αγόρασε ο Θεός πληρώνοντας το τίμημα. Τον Θεό λοιπόν να δοξάζετε με το σώμα σας και με το πνεύμα σας που ανήκουν σε Εκείνον. Προς Εφεσίους επιστολή. Αφού ανήκετε στον Θεό, δεν πρέπει ούτε καν λόγος να γίνεται μεταξύ σας, για ακολασία και κάθε είδους ηθική ακαθαρσία και πλεονεξία. Επίσης, δεν σας ταιριάζει η αισχρότητα, τα ανόητα λόγια και τα βρώμικα αστεία. Αυτό που σας ταιριάζει είναι λόγια ευγνωμοσύνης προς τον Θεό. Γιατί, να το ξέρετε καλά, κανένας από όσους επιδίδονται στην ακολασία, στην ανηθικότητα, στην πλεονεξία, που ουσιαστικά είναι λατρεία των ειδόλων, δεν θα έχει μερίδιο στη Βασιλεία του Χριστού και του Θεού. Να υποτάσσεστε ο ένας τον άλλο με φόβο Χριστού. Οι γυναίκες να υποτάσσονται στους άντρες τους όπως τον Κύριο. Γιατί ο άντρας είναι ο αρχηγός της γυναίκας, όπως και ο Χριστός είναι ο αρχηγός της Εκκλησίας. Ο Χριστός είναι και ο σωτήρας του σώματός του, δηλαδή της Εκκλησίας. Όπως όμως η Εκκλησία υποτάσσεται στο Χριστό, έτσι και οι γυναίκες πρέπει σε όλα να υποτάσσονται στους άντρες τους. Οι άντρες να αγαπάτε τις γυναίκες σας, όπως ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία και πρόσφερε τη ζωή του για αυτήν. Ήθελε έτσι να την εξαγιάσει, αφού την καθάρισε με το λουτρό του βαπτίσματος και με το λόγο, ώστε η Εκκλησία να του ανήκει ως νύμφη, με όλη της τη λαμπρότητα, την καθαρότητα και αγιότητα, χωρίς ψεγάδι ή ελάττωμα ή κάτι παρόμοιο. Το ίδιο και οι άντρες οφείλουν να αγαπούν τις γυναίκες τους, όπως αγαπούν το δικό τους το σώμα. Όποιος αγαπάει τη γυναίκα του, αγαπάει τον εαυτό του. Κανείς ποτέ δεν μίσησε το ίδιο του το σώμα, αλλά αντίθετα το τρέφει και το φροντίζει. Έτσι κάνει και ο Κύριος για την Εκκλησία, γιατί όλοι είμαστε μέλη του σώματός του από τη σάρκα του και τα οστά του. Γι' αυτό, λέει η Γραφή, θα εγκαταλείψει ο άντρας τον πατέρα και τη μητέρα του για να ζήσει μαζί με τη γυναίκα του. Θα γίνουν οι δυο τους ένας άνθρωπος. Σε αυτά τα λόγια κρύβεται ένα μεγάλο μυστήριο που εγώ σας λέω ότι αναφέρεται στη σχέση Χριστού και Εκκλησίας. Αλλά κι εσείς, ο καθένας να αγαπάει τη γυναίκα του όπως αγαπάει τον εαυτό του και η γυναίκα να σέβεται τον άντρα της.